Καλό μεσημέρι, κύριε Καλυτερίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Φιλιππακόπουλε. Να ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ, από το θέμα που έχει προκύψει με την δήλωση του Πούτιν για τα πυρηνικά, εάν το ΝΑΤΟ στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία. Και θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η περίφημη δήλωση που φούντωσε όλη αυτή την ιστορία του Μακρόν, ότι ενδεχομένως να στείλουμε στρατεύματα, πιστεύετε ότι την έκανε από μόνος του? Πρέπει να δούμε καταρχάς σε ποια κατάσταση βρίσκεται το σκηνικό του πολέμου. Φαίνεται, είδα προχθές τις δηλώσεις του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ, ο οποίος μετά από συνάντηση με τον κύριο Μπάιντεν ήταν ξεκάθαρος. Προτεραιότητά μας είναι τα σύνορα στο Τέξας με το Μεξικό και όχι ο πόλεμος. Εδώ, κύριε Φιλιππακόπουλε, φαίνεται ότι μάλλον και οι δημοκρατικοί βολεύονται από το βέτο των Ρεπουμπλικανών. Θεωρούν ότι πλέον το να δώσουν 60 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ουκρανία πιθανόν να είναι χωρίς αντικείμενο. Μάλλον θεωρούν ότι έχουν πετύχει το στόχο τους. Υπάρχει το φάσμα της επιστροφής Τραμπ στην Προεδρία. Οπότε εδώ δημιουργείται μια κατάσταση για την Ευρώπη. Πώς θα διαχειριστεί η Ευρώπη την αποτυχία στα μέτωπα της Ουκρανίας και την πιθανή απειλή που θα προέλθει σε περίπτωση που έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο, έχουμε επέκταση της ρωσικής προέλασης προς Δυσμάς, υπάρχουν και οι φασαρίες τώρα στην Υπερδνηστερία και αναφέρομαι στην Οδυσσό, στον αποκλεισμό από τη θάλασσα η Ουκρανία, ένα μεγάλο ζήτημα αυτό. Φαίνεται λοιπόν ότι η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με την ολιγορία δεκαετιών για την δική της άμυνα και αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, ξέρετε, τα κράτη έχουν τους βασικούς πυλώνες που είναι τα σύνορα, η σημαία, το νόμισμα και ο στρατός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα έκανε όλα εκτός από το στρατό. Το τελευταίο. Μα δεν υπάρχει όμως, σαν να βάζουμε το κάρο μπροστά από τ' άλογο. Τώρα λοιπόν, η Ευρώπη έρχεται αντιμέτωπη με αυτό το τεράστιο ζήτημα. Δεν έχει στρατεύματα η Ευρώπη ικανά. Καταρχάς δεν υπάρχει δόγμα, δεν υπάρχει ευρωπαϊκό στρατός για να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία. Και αυτά τα λέμε γιατί υπάρχει και το ενδεχόμενο ο Τραμπ να κάνει πράξει την απειλή του να αποχωρήσουν οι ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, που είναι ένα ασθενές ενδεχόμενο. Τι έγινε λοιπόν τώρα? Για να μην εμπλακεί το ΝΑΤΟ, οι ευρωπαϊκές χώρες κάνουν διμερείς συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας με την Ουκρανία. Και νομίζω ότι τώρα είναι 4-5 χώρες ήδη έχουν υπογράψει τέτοιες συμφωνίες. Ο Μακρόν δεν είπε να σταλούν νατοϊκά στρατεύματα. Είπε να σταλούν στρατεύματα των ευρωπαϊκών χωρών, ναι, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο δεν εμπλέκεται το ΝΑΤΟ. Όμως ποια ευρωπαϊκών είναι η χωρών που είναι στο ΝΑΤΟ όμως. Ναι, αλλά σου λέει δεν υπάρχει απόφαση του ΝΑΤΟ. Τώρα αυτό ξέρετε πώς είναι. Είναι διμερές. Όχι, θα σας πω τι μπορεί να συμβεί. Είναι διμερές. Άρα ας θεωρήσουμε ότι η Γαλλία στέλνει στρατεύματα στην Ουκρανία. Ναι. Και η Ρωσία θα αντιπαρατεθεί με τα γαλλικά στρατεύματα στο μέτωπο. Εάν όμως αποφασίσει να επιτεθεί σε στρατιωτικούς στόχους στη Γαλλία, τότε αυτό θα θεωρηθεί επίθεση σε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και θα εμπλακεί το ΝΑΤΟ στον πόλεμο και μετά θα έχουμε, όπως είναι γνωστό, τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα και σε αυτό το ενδεχόμενο είχαμε τη δήλωση του Πούτιν. Το είχα εξηγήσει, λέει, στο Μακρόν πριν 2 χρόνια, ότι είμαστε πυρηνική δύναμη και ότι αν εμπλακούμε σε έναν πόλεμο δεν θα υπάρχει νικητής. Θα φτάσουμε στο τέλος της ανθρωπότητας. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα διέξοδο ως Δύση. Είμαστε σε ένα διέξοδο ως Δύση στο ζήτημα της Ουκρανίας. Γίνονται κάποιες προσπάθειες για να ενισχυθεί η Ουκρανία. Έχει κάποιες επιτυχίες στο μέτωπο. Όμως αυτές δεν είναι ικανές να αντιστρέψουν την πορεία των εξελίξεων. Και φυσικά δεν είναι ικανές να εκδιώξουν τους Ρώσους από τα εδάφη που έχουν καταλάβει. Θεωρώ ότι η μοναδική περίπτωση για να μην έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις, σε αυτό που ρωτήσατε δηλαδή, να έχουμε εμπλοκή των ευρωπαϊκών χωρών, περαιτέρω εμπλοκή
η αναβαθμισμένη εμπλοκή της Ρωσίας, ίσως και με πυρηνικά όπλα, ότι ένας δρόμος υπάρχει, ο δρόμος των διαπραγματεύσεων. Και η Ελβετία, για πρώτη φορά η Ουκρανία δέχτηκε, με κάποιους όρους που θα θέσει, σε μία σύνοδο που θα γίνει στην Ελβετία, στη δεύτερη σύνοδο μάλλον, να συμμετέχει και η Ρωσία. Ανοίγουν κάποια παραθυράκια. Τα οποία είναι πολύ μικρά, βέβαια. Πολύ μικρά. Για να δούμε ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει η σκιά της πυρηνικής απειλής, όπως αναφέρατε και εσείς. Τώρα, αναφερθήκατε στο ρόλο της Δύσης στο θέμα της Ουκρανίας και είπατε ότι είναι αδύνατη η θέση της. Μήπως αδύνατη είναι και η θέση της και στον άλλο πόλεμο στην Γάζα? Ακούστε, αδύνατη η θέση της Δύσης είναι στην Ερυθρά Θάλασσα. Γιατί εκεί έχουμε υποτίθεται και τώρα στέλνουμε τις φρεγάτες και την αποστολή. Και είδατε, δεν είναι καλό σημάδι η γκάφα της γερμανικής φρεγάτας Essen που εκτόξευσε δύο πανάκριβους αντιεροπορικούς πυράβλους, οι οποίοι εν προκειμένου ευτυχώς δεν βρήκαν το στόχο τους. Γιατί αν είχαν βρει το στόχο τους θα κατέριπταν ένα λάθος στόχο, δηλαδή ένα αμερικανικό MQ-9 αξίας 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Όμως αυτό δείχνει και την πολεμική και επιχειρησιακή ετοιμότητα της συγκεκριμένης φρεγάτας. Διαβάζω στη Γερμανία γίνεται μεγάλη κριτική υπάρχει στις ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας. Εκεί έχουμε στείλει και την φρεγάτα δήλωση όπως ξέρετε και η Ελλάδα θα πρέπει να είναι έτοιμη για το χειρότερο ενδεχόμενο, για το χειρότερο σενάριο. Διότι πληροφορούμε, κύριε Φιλιππακόπουλε, ότι οι ιρανικές, οι αρμόδιες υπηρεσίες, καταλαβαίνετε ναι, τι εννοώ, ναι, προσπαθούν να συλλέξουν κάθε πληροφορία που αφορά και κάθε στοιχείο που αφορά τη φρεγάτα Δήλος. Δηλαδή, τι οπτικά συστήματα έχει, ποια είναι η επιχειρησιακή της κατάσταση, γιατί να το κάνουν αυτό, αν όχι για να στοχοποιηθεί από τους Χούθη με τα στοιχεία που θα συλλέξουν να τα δώσουν. Η Ελλάδα, λοιπόν, θα πρέπει να είναι έτοιμη για το χειρότερο σενάριο και εκεί που κείται μακράν η Κύπρος, επί δεκαετίες δεν έχει το μακρά μόνο το 1974, κείται και σήμερα και στην διακήρυξη των Αθηνών κείται μακράν, τελικά είναι πολύ κοντά η Ερυθρά Θάλασσα. Ας είμαστε έτοιμοι λοιπόν για τα χειρότερα που όλοι ευχόμαστε να μην έρθουν τα χειρότερα. Υποτίθεται όμως ότι αυτή η αποστολή είναι αμυντική αποστολή που πηγαίνει εκεί. Δεν είναι επιθετική αποστολή. Ναι, ξέρετε, αμυντική προστασία τη ναυσιπλοεία. Αυτό δεν είναι. Κάποιοι βάφτιζαν και το κρέας ψάρι, ξέρετε. Ναι, ισχύει και αυτό που λέτε. Ξέρετε, η Ιαπωνία είναι από τους σημαντικότερους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άπο Ανατολή. Τα πλοία της Ιαπωνίας περνούν ελεύθερα από την Ερυθρά Θάλασσα, διότι έκαναν κάποιες συνεννοήσεις. Αυτό έπρεπε να επιλέξουμε, την οδό της διπλωματίας και όχι της όξυνσης. Και αυτά που λένε ότι έχουμε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο, ακριβώς γι' αυτό έπρεπε να επιλέξουμε την οδό της διπλωματίας. Η εμπλοκή μας στην Ερυθρά Θάλασσα ενέχει τεράστιους κινδύνους για τα εθνικά μας συμφέροντα και για την παρουσία της φρεγάτας εκεί. Να πάμε τώρα όπως στο ερώτημά σας που είπατε για την Δύση. Η Δύση στην ουσία είναι ανύπαρκτη στον πόλεμο της στη Γάζα. Γι' αυτό το λέω. Ανύπαρκτη είναι. Είναι ανύπαρκτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανύπαρκτη. Το μόνο πράγμα που είδα σαν κίνηση τις τελευταίες μέρες είναι θα αποδεσμεύσουν νομίζω 50-60 εκατομμύρια η Κομισιόν για την UNRWA, αυτή την υπηρεσία ανθρωπιστικής βοήθειας για την Παλαιστίνη που λειτουργεί από το 1948-49 νομίζω, της οποίας μετά από καταγγελίες του Ισραήλ ορισμένες χώρες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ έχουν κόψει τη χρηματοδότηση. Η μόνη κίνηση που έκανε είναι η Ευρώπη αυτή και οφείλω να ομολογήσω ότι ο Ζωσέ Μπόρελ, ένας άνθρωπος που δεν φημίζεται για τις ριζοσπαστικές του δηλώσεις, αυτός εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, έχει κάνει αρκετές δηλώσεις καυστικές για την δράση του Ισραήλ στην Γάζα. Από εκεί και μετά όμως νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακούσα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ξέρετε, είναι απολύτως ταυτισμένες με το Ισραήλ. Άρα
και να θέλουν δεν μπορούν να παίξουν έναν καταλυτικό ρόλο για να σταματήσουν οι τραγωδίες που η μία τραγωδία διαθέτει. Ακριβώς, τώρα είχαμε τους 112 νεκρούς αμάχους. 112 νεκρούς και εντάξει. Ξέρετε, έχουμε και την ομολογία του Πενταγώνου των Ηνωμένων Πολιτειών που λέει οι 25-26.000 νεκροί είναι γυναίκες και παιδιά. Τώρα, πολύ μεγάλο σύγκριτο το νούμερο τώρα. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Γι' αυτό το λέω. Και να πεθαίνουν παιδιά από ασιτεία. Προς Θεού. Μου πείτε, πεθαίνουν και στον Νταρφούρ. Είναι γεγονός και εκεί γίνεται ένας πόλεμος και τον ξεχάσαμε. Εδώ όμως είναι και στα σπίτια μας. Μπαίνει μέσα από τις εικόνες. Θεωρώ λοιπόν ότι, κύριε Φιλιππακόπουλε, ξέρετε, είναι το δυσκολότερο πρόβλημα ίσως στον κόσμο το μεσανατολικό. Νομίζω ότι αν οι τρεις μεγάλες δυνάμεις, και δεν είναι αυτό, δεν είμαι θεροβάμων, οι τρεις μεγάλες δυνάμεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ρωσία και Κίνα, καθίσουν στο τραπέζι, μπορούν να δώσουν λύση και μπορούν να επιβάλλουν λύση. Το ξέρετε ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο. Το ξέρετε. Γιατί υπάρχουν συγκρουόμενα συμφέροντα στην περιοχή. Η Μέση Ανατολή είναι η καρδιά της παγκόσμιας ενεργειακής βιομηχανίας, πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Είναι μια περιοχή που περνούν και οι δρόμοι, οι διεθνείς δρόμοι του εμπορίου, διαχρονικά. Ναι. Και αυτό δεν επιτρέπει στις μεγάλες δυνάμεις να βάλουν στην άκρη τα συμφέροντά τους, τα γεωπολιτικά συμφέροντα, και να βρουν μια λύση στο ζήτημα για να ησυχάσει η περιοχή, ίσως και η ανθρωπότητα. Διότι αυτό που συμβαίνει εκεί δεν τιμά την ανθρωπότητα τον 21ο αιώνα. Τώρα, μιας και αναφερθήκαμε πριν και στα της Ρωσίας και για την Τουρκία, θέλω να ρωτήσω, γιατί ο Λαβρόφ είναι στην Τουρκία, είναι σε αυτό το φόρουμ που έχει ξεκινήσει από σήμερα. Τώρα μου δείχνουν τα παιδιά τα πλάνα, μιλάει ο Ερντογάν τώρα, να το βλέπουμε. Είναι στο βήμα Ερντογάν, ναι, και μιλάει στο φόρουμ είναι αυτό. Είναι το τρίτο φόρουμ της Ατάλειας. Η Τουρκία διοργανώνει, δεν έγινε πέρσι λόγω του σεισμού, και γίνεται φέτος το τρίτο. Η Τουρκία επιδιώκει να παίξει έναν ρόλο, να κάνει δηλαδή ένα φόρουμ, ας πούμε ένα μικρό Μόναχο, και να συγκεντρώνει προσωπικότητες από την ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό βρίσκεται εκεί ο Λαβρόφ. Αλλά, κύριε Φιλιππακόπουλε, υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Είναι η προετοιμασία της επίσκεψης Πούτιν στην Τουρκία. Αυτό πήγα να ρωτήσω. Θα γίνει μετά τις εκλογές όμως, Θα γίνει, αλλά η επίσκεψη Λαβρόφ εκεί είναι προετοιμασία. Βασικός ρόλος δεν είναι η συμμετοχή του, είναι η προετοιμασία. Θα συζητηθούν κρίσιμα ζητήματα. Υπάρχουν το προεδρικό διάταγμα Biden του Δεκεμβρίου του 2023, μετά το οποίο πολλές χώρες που είχαν συναλλαγές με τη Ρωσία τις έχουν περιορίσει, γιατί έρχεται μεγάλη καμπάνα από τις ΗΠΑ, αναφέρομαι στον τραπεζικό τομέα. Υπάρχει το ζήτημα του δεύτερου πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που η Ροσατόμ ήδη ανακοινώνει ότι θα το κερδίσει αυτή και θα κατασκευαστεί είτε στις 40 κλησιές της Ανατολικής Θράκης είτε στη Σινόπη του Πόντου. Υπάρχει το ζήτημα του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών και της παράκαμψης των κυρώσεων, που συνεχίζεται παρά τα προβλήματα και τα κολλήματα που έχουν θέσει οι ΗΠΑ. Υπάρχει, το δήλωσε προχθές ο Ερντογάν, που είπε είμαστε έτοιμοι για άλλη μία διαμεσολαβητική προσπάθεια μετά εκείνη της Κωνσταντινούπολης, όπου είχε υπογραφεί μια συμφωνία. Yeah. Άρα όλα αυτά πιστεύω ότι θα συζητηθούν τώρα. Είναι μια επίσκεψη προετοιμασίας για να ακολουθήσει η επίσκεψη Πούτιν μετά τις προεδρικές εκλογές στην Τουρκία, που θα είναι ένα γεγονός παγκόσμιας σημασίας. Θα είναι η πρώτη επίσκεψή του σε δυτική χώρα, αν μπορούμε να πούμε ότι η Τουρκία είναι δυτική χώρα, τρομάρα μας. Εντάξει, γεωγραφικά τουλάχιστον, γεωγραφικά. Στα λόγια. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Τώρα, μου κάνει εντύπωση τώρα, σας άκουγα πως το λέγατε, αυτό το φόρουμ θα συζητηθούν πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο το ξεπερνάς. Και αυτό, ό,τι ακουστεί και ό,τι υποθεί εκεί, θα γυρίσει όλο τον κόσμο. Τι θέλω να πω, ότι βλέπω τον Ερντογάν, βλέπω την Τουρκία να κάνουν πράγματα που συζητιώνται, να κάνουν πράγματα τα οποία ξεπερνούν τα όρια της Τουρκίας, πάνε παντού. Κύριε Φιλιππακόπουλε, το 2018 έγραψε ένα βιβλίο, το «Εκρεμές της Τουρκίας». Η ταλάντωσή της, το τίτλος είναι «Το εκκρεμές της Τουρκίας», η ταλάντωσή της μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσιγκτον. Και το κεντρικό συμπέρασμα εκείνου του βιβλίου είναι το εξής. Ότι κάθε φορά που η Τουρκία θέλει να γίνει ελκυστική προς τη Μόσχα, στρέφεται προς τη Μόσχα,
κερδίζει, το ανταλλάσσει αυτό, γιατί το έχει ανάγκη η Μόσχα αυτό, το ανταλλάσσει, κερδίζει πράγματα. Όταν γίνεται ελκυστική για τη Μόσχα, τότε αντί για κυρώσεις από την Ουάσιγκτον, έρχονται από εκεί εκκλήσεις, ελάτε θα σας δώσουμε κι εμείς, γίνεται η ταλάντωση, πηγαίνει ο Ερντογάν στην Ουάσιγκτον, ξαναπαίρνει από εκεί, ξαναγυρνάει. Τι θέλω να πω, ότι αυτή η ταλάντωση, μετά από κάθε μία ταλάντωση, η Τουρκία διευρύνει το χώρο της. Εννοώ τον πολιτικό, τον γεωπολιτικό, τον διευρύνει. Και θα έλεγα διευρύνει και το ρόλο της στην περιοχή. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι οι βλέψεις της. Και ξέρετε, προχθές κυκλοφόρησε σε μία διπλωματική έκδοση, έκδοση που αφορά τη διεθνή διπλωματία, κυκλοφόρησε ο κατάλογος των χωρών με τις περισσότερες διπλωματικές αποστολές στον κόσμο. Στις 5 πρώτες, τρίτη είναι η Τουρκία. Και εκτόπισε από την τρίτη θέση τη Γαλλία. Η Γαλλία έχει γίνει πέμπτη. Πρώτη είναι φυσικά οι ΗΠΑ. Δεύτερη η Κίνα και τρίτη η Τουρκία. Τρίτη η Τουρκία. Σε αποστολές, σε διπλωματικές αποστολές. Διπλωματικές. Αυτό... Είναι πρεσβείες και προξενία. Και προξενία. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ξέρετε τι έχει κάνει. Τώρα θίξατε ένα θέμα. Ξέρετε τι κάνει. Η Τουρκία έχει κάνει μια κατασκευαστική εταιρεία, η οποία κατασκευάζει, έχει κάνει ένα μοντέλο για τις πρεσβείες, κατασκευάζει πρεσβείες με συγκεκριμένο κόστος και εκεί εγκαθίσταται η Τουρκία και λέει ο Ερντογάν, εάν λέει ο κάθε πρέσβης μου πουλάει 2 κοντέινερ μπισκότα, έχουν μια τεράστια βιομηχανία, την Ülker, εγώ βγάζω τα έξοδα λειτουργίας της πρεσβείας, αν μου πουλάει στη χώρα που την ανοίγω. Έχει συνδέσει τη λειτουργία των διπλωματικών αποστολών με την αύξηση του εξωτερικού εμπορίου και των εξαγωγών της Τουρκίας. Και ξέρετε, αυτό είναι συνυφασμένο αν υπάρχουν, βγαίνουν λεφτά, ιδιαίτερα σε χώρες φτωχές όπως είναι η Αφρική, όπου εμείς υποδιπλασιάσαμε και η Τουρκία τριπλασίασε τις πρεσβείες της. Εμείς τις υποδιπλασιάσαμε με την κρίση. Όταν κυκλοφορούν αυτά τα λεφτά σε τέτοιες χώρες, μπορείς να χειραγωγήσεις πολιτικά και τις χώρες αυτές και να επεκτείνεις την επιρροή σου που είναι χρήσιμη για ορισμένα ζητήματα στη διεθνή παρουσία της κάθε χώρας. Αυτό το δόγμα ακολουθεί η Τουρκία και να δούμε πότε θα αφυπνιστεί η Ελλάδα να λειτουργήσει ως ένα κανονικό να πάω κράτος. Τώρα. Εκεί θέλω να πάω, σε αυτό που λέτε τώρα, γιατί αυτές οι ταλαντώσεις που περιγράφετε και στο βιβλίο σας μέχρι τώρα έχουν βγει στην Τουρκία. Ναι, έχουν φέρει αποτελέσματα. Έχουν φέρει αποτελέσματα. Αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ. Και ξέρετε, όταν αναφέρομαι σε αυτό το θέμα ή και για το βιβλίο, αλλά και όταν κάνω αναφορές σε αυτό το θέμα, υπάρχουν φωνές τις οποίες τις ακούω στην Ελλάδα που λένε περίμενε, θα το πληρώσει το μάρμαρο η Τουρκία. Επότε. Εννοεί από τη Δύση. Επότε. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ μακριά. Αν το πληρώσει, θα είναι με την ίδρυση κουρδικού κράτους. Δηλαδή, αν συνεχίσει αυτήν τη συμπεριφορά η Τουρκία να είναι μια δύστροπη σύμμαχος και αναξιόπιστη σύμμαχος της ΗΠΑ, πιθανόν να ενισχύσει τις φωνές που είναι υπέρ της ίδρυσης ενός κουρδικού κράτους. Αυτό το για το κουρδικό κράτος όμως, πόσα χρόνια το συζητάμε, κύριε Καλλιτερίδη, και το λέμε, όσο ενδεχόμενο. Γίνονται κάποια βήματα, αλλά ξέρετε και αυτό θα είναι μια τεράστια ανατροπή για τις ισορροπίες στην περιοχή. Τεράστια. Και τότε θα μιλάμε για μια άλλη Τουρκία. Αλλά αυτό. Ας το συζητήσουμε μια φορά, κύριε Φιλοκόπουλε, όταν θα είμαι στο στούντιο. Αυτό θα το κάνουμε. Θέλει πολύ χρόνο για να το συζητήσουμε και το αναλύσουμε. Τώρα, και με χάρτες. Τώρα, μιας και το λέμε τώρα αυτό για την Τουρκία, τις ταλαντώσεις και όλα αυτά τα οποία κάνει ο Ερντογάν. Εάν βγει ο Τραμπ τον Νοέμβριο, πώς θα είναι τα πράγματα? Ο Τραμπ έχει οικονομικά συμφέροντα στην Τουρκία. Έχει ένα πύργο εκεί. Και από ό,τι μου είπε ένας συνάδελφός σας που ήταν δίπλα σε έναν πρωθυπουργό, τώρα δεν θέλω να πω. Μην πείτε. Ότι όταν έκανε παράπονα στον Τραμπ για τη συμπεριφορά του Ερντογάν, ο Τραμπ του είπε, δεν κάνεις δουλειές μαζί του, είναι καλός άνθρωπος. Τι θέλω να πω. Ο Τραμπ τουλάχιστον στην πρώτη τετραετία λειτουργούσε περισσότερο ως επιχειρηματίας παρά ως πολιτικός. Κατά την άποψή μου δεν έγινε ποτέ πολιτικός. Ναι. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ακούω ότι υπάρχει πιθανότητα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ να είναι ο Πομπέο, ο Μάικ Πομπέο. Ο Μάικ Πομπέο, από όσο έχω δει το βιογραφικό του και έχω παρακολουθήσει και την πορεία του, είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα σε αυτό το κενό που βαδίζουν οι ΗΠΑ λόγω της
φυσικής αδυναμίας του Biden τώρα, ναι. ενώ λόγω του γύρατος και της κατάστασης της υγείας. Και των προβλημάτων της υγείας που έχει. Ναι, και λόγω των άστοχων ενεργειών του Τραμπ την προηγούμενη τετραετία, είναι ο μόνος άνθρωπος που αν του δώσει αρμοδιότητες ο Τραμπ θα μπορεί να ακολουθήσει μια ισόρροπη πολιτική στον κόσμο. Οπότε αν έχουμε Τραμπ και Πομπέο, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για τη χώρα μας. Μάλιστα. Οπότε, εγώ το λέω, είπα για τον Τραμπ και για τη φιλική σχέση, πέραν την επιχειρηματική σχέση που έχει με τον Ερντογάν. Ξέρετε τι έγινε όμως. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι από το F-35, από το πρόγραμμα, ο Τραμπ απέβαλε την Τουρκία και όταν ήταν το ζήτημα του Πάστορα Μπράνσον που τον είχε φυλακίσει ο Ερντογάν, έβγαλε για 2-24 ώρα την Τουρκία από την πρίζα ο Τραμπ και τότε, από τότε ξεκίνησε η κατρακύλα της τουρκικής λίρας. Η τουρκική λίρα έχασε 20% σε 2-24 ώρα και αναγκάστηκε ο Ερντογάν να βάλει την ουρά στα σκέλια, να μετατρέψει την φυλάκιση σε κατοίκον περιορισμών χωρίς απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, να έρθει ένα ιδιωτικό αεροσκάφος να παραλάβει τον Μπράνσον και προσγειώθηκε στην Ουάσιγκτον και τον δέχθηκε στην Λευκό Οίκο ο Τραμπ. Τι θέλω να πω. Μπορεί να έχουν κάποια σχέση με τον Ερντογάν, αλλά τα συμφέροντα των ΗΠΑ καθορίζουν τα πάντα. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Και τώρα, μέχρι το λέμε αυτό, για την Ελλάδα, μια ενδεχόμενη εκλογή Τραμπ θα σημαίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που ζούμε σήμερα. Στη σχέση μας εννοώ με την Αμερική, εννοώ. Στη σχέση μας εννοώ. Εδώ πιστεύω πρέπει να ακολουθήσουμε το δόγμα των Ισραηλινών και των Εβραίων, το θρήσκευμα Αμερικανών πολιτών. Αυτοί δεν βάζουν τα αυγά τους σε ένα καλάθι, κύριε Βιλμπακόπουλε. Τα βάζουν και στα δύο καλάθια και αναφέρουμε στην ελληνική κοινότητα των ΗΠΑ, τους Έλληνες της Αμερικής, που έχουν τεράστια δύναμη. Όταν η δύναμη αυτή συνταχτεί και προσανατολιστεί σωστά, τότε μπορούν να επηρεάσουν τον οποιονδήποτε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και επειδή ξέρω ορισμένους Έλληνες που είναι στον κύκλο του Τραμπ, θεωρώ ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερες αλλαγές στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής απέναντι στην Ελλάδα. Ελπίζω μάλλον. Ναι. Και το λέω αυτό πάντα σε σχέση και με την Τουρκία, με τις σχέσεις. Ξέρετε πώς το λέω. Όλα αυτά δεν είναι απομονωμένα και λες πώς θα είναι Ελλάδα-Αμερική με Τραμπ. Είναι όλο το σύστημα πώς θα είναι με Τραμπ, ας πούμε. Γιατί και σας είπα ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι, και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει τα θέματά της με Τραμπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έλεγα ότι βρίσκεται σε έναν ιδιότυπο τρόμο από τώρα. Γι' αυτό το λέω. Ο Τραμπ παίρνει και μέτρα που αφορούν και το εμπόριο μεταξύ των ΗΠΑ της Αμερικής και της Ευρώπης. Όμως, παρότι τρέμει η Ευρώπη τον Τραμπ, ο Biden είναι αυτός που έδωσε 400 δισεκατομμύρια δολάρια ενισχύσεις σε βιομηχανίες και αυτές είναι που λειτουργήσαν ελκυστικά και έχουν μεταφερθεί ένας μεγάλος αριθμός βιομηχανιών της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών στις ΗΠΑ λόγω των 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Θέλω να πω, δεν είναι ευθύγραμμη η θεώρηση των πραγμάτων ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλο. Ακριβώς. Έχουν τα σύν τους και τα πλήν τους και οι δύο. Κύριε Καλλιρίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο. Να δούμε πάντως αν θα είναι είτε ο ένας είτε ο άλλος, είτε κανείς από τους δυο πιθανόν να μην είναι υποψήφιοι, γιατί υπάρχουν δικαστικές περιπέτειες. Για τον Τραμπ είναι το δικαστικό κομμάτι. Για τον Biden είναι το θέμα υγείας και ηλικία και όλα τα προβλήματα που έχει. Οπότε ας κρατήσουμε και μια επιφύλαξη. Έχετε δίκιο, ας το κρατήσουμε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.